Το νηφικό κρεβάτι είναι η αριστουργηματική κωμωδία του Ολλανδού συγγραφέα Γιάν Ντε Χάρτογκ σε διασκευή απόδοση Αλέξανδρου Ρίγα Δημήτρη Αποστόλου και σκηνοθεσία Αλέξανδρου Ρίγα. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντάμε την Πινελόπη Αναστασοπούλου και τον Ορέστη Τζιώβα, τον Ορέστη Τζιώβα και την Πινελόπη Αναστασοπούλου. Και εγώ έχω σήμερα τη χαρά να έχω στην παρέα μας τον ηθοποιό, τον κύριο Ορέστη Τζιώβα, να μας πει περισσότερα για την παράσταση. Καλημέρα. Πολύ καλημέρα σας, κυρία Σαμολαδά. Τι κάνετε, κύριε Τζιώβα? Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Είμαι στο αεροδρόμιο της Λάρνακας και έρχομαι στη Θεσσαλονίκη τώρα. Πω, πω, σας περιμένουμε πώς και πώς στην πόλη μας σας. Και εσάς και εμάς. Ναι, είναι μεγάλη χαρά μου να γυρίζω στην ιδιαίτερη πατρίδα μου με κάποια θεατρική παράσταση. Τεράστια χαρά. Καθώς περιμένουν και πάρα πολλοί φίλοι και γνωστοί να έρθουν εδώ, εκτός από τους υπόλοιπους θεατές που τους γνωρίζω προσωπικά. Και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη χαρά για μένα. Παίζετε σήμερα και αύριο και μετά πού πηγαίνετε? Την επόμενη μέρα παίζουμε στην Αλεξάνδρεια την Παρασκευή. Έχουμε μια αγορασμένη παράσταση και από τον Δήμο. Και μετά επιστρέφουμε κοντά στη βάση μας. Ωραία. Εντάξει, το νηφικό κρεβάτι θα το βρείτε, γύρω-γύρω θα το βρείτε. Δηλαδή, όπου δεν σας δοθεί ευκαιρία εκείνη τη μέρα που παίζει, μπορείτε να βρείτε μια πολύ κοντινή διαδρομή για να τους δείτε, γιατί πρόκειται για μια τρυφερή κωμωδία. Πραγματικά έχουμε τόσο πολύ ανάγκη να σκάσει το χυλάκι μας αυθόρμητα, κύριε Τζιώβα. Τι γίνεται επί σκηνής με την Πινελόπη Αναστασοπούλου, με την Αγνή και το Μάικ? Αυτό το έργο είναι ένας, όπως το χαρακτηρίζουν και οι κριτικοί κατά καιρούς, ένας ύμνος στο γάμο και στην αγάπη. Βλέπουμε ένα ζευγάρι δηλαδή από τα πολύ νεαρά τους χρόνια, από την πρώτη νύχτα του γάμου τους στην ουσία, και βλέπουμε πώς διαδραματίζεται όλη τους η ζωή μέσα στο μυθικό τους δωμάτιο. Τους βλέπουμε να μεγαλώνουν, γιατί αλλάζουν ηλικία οι χαρακτήρες, είναι σε 6 σκηνές μοιρασμένο το έργο, και κάθε σκηνή είναι όλο και μεγαλύτερη. Βλέπουμε πώς αποκτούν παιδιά, πώς δημιουργείται ένταση στις σχέσεις τους, πώς δημιουργείται κάποια ρήξη κάποια στιγμή, πώς ξανάρχονται κοντά. Τελικά πώς αυτοί οι άνθρωποι καταλήγουν μαζί στο τέλος ηλικίας τους, που αφήνουν πια αυτό το σπίτι, έτσι. Κάνω λίγο spoil, αλλά νομίζω ότι δεν είναι αυτό το θέμα της παράστασης, το suspense της ιστορίας, όσο το πώς εξυμνεί την αγάπη και τον έρωτα. Και όλα αυτά διαδραματίζονται πάντα στο συζυγικό κρεβάτι. Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό νομίζω είναι, ότι όλες. Έχει ένα νόημα, δηλαδή μια σημασία. Στέλνει ένα μήνυμα. Ναι, ένα συμβολισμό. Ένα συμβολισμό, ναι, ένα συμβολισμό. Αυτή τη λέξη έψαχνα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Τζιώβα. Γιατί. Τη βοήθεια. Λοιπόν, είναι αυτό που λέμε στο τέλος της μέρας που ξαπλώνεις. Που ξαπλώνεις και έχεις κάποιον δίπλα σου. Ακριβώς, ακριβώς. Βλέπουμε ότι καταρχάς η μετάφραση και διασκευή του Αλέξανδρου Ρίγα και Δημήτρη Αποστόλου είναι διασκευή, δηλαδή το έργο. Το κωμικό του στοιχείο έχει έρθει αρκετά πιο μπροστά. Φυσικά δεν έχω διαβάσει κάποια άλλη μετάφραση του έργου ώστε να συγκρίνω, αλλά το καταλαβαίνω γιατί γνωρίζω τη γραφή τους. Ουσιαστικά το ξαναέγραψαν και το έφεραν στο σήμερα. Δεν θα έλεγα. Όχι, το έργο έχει μείνει στην εποχή του. Δηλαδή ξεκινάμε γύρω στις αρχές του 1900 του 20ου αιώνα και τελειώνουμε λίγο κάπου στα μέσα, ας πούμε, χρονολογικά. Έχουμε κρατήσει την εποχή, διότι δεν μπορεί να έρθει και ακριβώς το σήμερα. Δηλαδή οι κοινωνικές καταβολές της εποχής είναι αρκετά διαφορετικές. Θέλω να πω το ζευγάρι που παντρεύεται πολύ νέο, σχεδόν από προξενιό ενδεχομένως, από δύο πλούσιες οικογένειες, και σε μια εποχή που οι γάμοι διαλυόντουσαν μάλλον πολύ πιο δύσκολα, ναι. Για να μιλήσω σωστά. Ναι. Σήμερα ζούμε σε μια εποχή που είναι πολύ μεγαλύτερη η προσφορά ανθρώπων και λόγω της κοινωνικής δικτύωσης, λόγω της σύγχρονης εποχής γενικότερα. Οπότε, επειδή υπάρχει πληθώρα επιλογών, οι άνθρωποι αφήνουν πιο εύκολα κάτι που έχουν ξεκινήσει. Ναι. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα σημαντικό σημείο της εποχής. Και πρέπει λίγο να το πούμε, να το τονίσουμε, να το διευκρινίσουμε, να το ξεχωρίσουμε, μπας και το καταλάβουμε και το προλάβουμε και το αλλάξουμε. Πώς είναι να παίζετε και να είναι οι θεατές με μάσκες και φέτος και στα ανοιχτά θέατρα? Κοιτάξτε, η παράσταση έχει πάει πάρα πολύ καλά μέσα στο καλοκαίρι. Ενώ και εισπρακτικά και καλλιτεχνικά. Και καλλιτεχνικά και εισπρακτικά. Γιατί νομίζω το καλλιτεχνικό μας ενδιαφέρει και πολύ εμάς σαν ηθοποιούς. Και το άλλο όμως είναι αναγκαίο για να μπορείτε να. Ναι, αναγκαίο, ειδικά μετά από όλο αυτό που βιώσαμε με όλη αυτή την ταινία.
που ζήσαμε για τον 1,5 χρόνο οι καλλιτέχνες. Το κοινό μας αγκάλιασε πάρα πολύ και αυτό που είπατε και στην αρχή της κουβέντας, το πόσο ανάγκη είχε να σκάσει το χυλάκι τους. Δηλαδή, και για την παράσταση είναι αρκετά κομική. Δηλαδή, έχει αρκετό γέλιο η παράσταση και πάει και πολύ καλά αυτό. Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Όταν κάνεις ανθρώπους να γελάνε, ειδικά όταν το έχουν τεράστια ανάγκη μετά από τα δυσκολία του COVID, την οποία δεν την έχουμε ολοκληρώσει ακόμη από ό,τι καταλαβαίνω. Δυστυχώς. Εσείς έχετε εμβολιαστεί. Ανακοινώθηκαν χθες. Εγώ, κοιτάξτε, είμαι εμβολιασμένος με πρώτη δόση και έχω νοσήσει από COVID. Αν τα έχετε κάνει όλα εσείς, εντάξει. Έχω πάθει και την πνευμονία μου, ναι, και το πέρασα. Νοσηλευθήκατε δηλαδή? Ναι, νοσηλεύτηκα μια εβδομάδα. Γιατί είχα πνευμονία, οξία πνευμονία. Χρειαζόταν νοσηλεία. Όχι εντατική, αλλά απλή περίθαλψη. Και τι μήνυμα εσείς θέλετε να στείλετε μέσα από αυτή την εμπειρία σας? Γιατί βλέπετε, κοιτάξτε, τι συμβαίνει τώρα με το κίνημα των ανεμβολίαστων. Αυτό που έχω σκεφτεί πάρα πολύ γι' αυτό, όπως όλοι μας μάλλον, δεν μπορώ να πάρω κάποια θέση. Πραγματικά το λέω. Δεν είναι ότι προσπαθώ να μην πάρω θέση για να μην βλάψω. Υπάρχει ο ιός? Γιατί έχουμε φτάσει να ακούμε ότι δεν υπάρχει ο ιός. Εσείς νοσήσατε. Αυτό θέλω να πω. Ότι ποιο μήνυμα? Όχι. Υπάρχει ο ιός. Υπάρχει. Ο ιός υπάρχει. Ενδεχομένως, τι να σας πω τώρα. Έκανα και ένα μοριακό τεστ. Μου βγήκε θετικό. Νόσησα. Τι να πω. Θα μπορούσε και να μην υπάρχει. Δεν μπορώ να σας απαντήσω σε αυτό με καμία σιγουριά. Όπως δεν μπορεί να απαντήσει και κανείς. Θέση δεν μπορώ να πάρω απόλυτα υπέρ του εμβολιασμού, του υποχρεωτικού εμβολιασμού εννοώ. Θεωρώ σε μια δημοκρατική κοινωνία, είναι μια πολύ ζεστή, πολύ λεπτή. Πολύ λεπτή και δεν έχω και χρόνο και πρέπει να κάνω και την κλήρωση του διαγωνισμού. Ναι, ναι, και δεν είμαστε και ειδικοί, έτσι. Δηλαδή, εγώ μόνο εμπειρικά, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Εμπειρικά και σαν πολίτες, θα μπορούσαμε να κουβεντιάσουμε. Γι' αυτό χρειαζόμαστε χρόνο. Ναι, έτσι. Δεν τον έχουμε, κλείνουμε. Λοιπόν, καθίστε να μου φέρει η κυρία Βατάλη τους αριθμούς, γιατί δίνουμε δύο διπλές. Να με βοηθήσετε, κύριε Τζιόβα, στην κλήρωση. Για να είμαι δίκαιη. Θέλω δύο αριθμούς από το 1 μέχρι το 67. Πήραμε 67 άνθρωποι. Αυτό είναι πολύ καλό. Yes. Δύο ώρες τώρα. Λοιπόν, δεν προλαβαίναμε να πάρουμε τους καλεσμένους, να ξέρετε. Από το 33. Ναι, και το 49. Ντίτσας Δημήτρης και Αργυρόπουλος Γρηγόρης. Άντρες κέρδισαν. Ωραία, εξαιρετικά. Λοιπόν, πολύ ωραία. Το νηφικό κρεβάτι. Απόψε και κρεβάτι. Το νηφικό κρεβάτι, τι είπα? Όχι, δεν είναι. Σήμερα και αύριο. Όχι, γιατί καμιά φορά τα αλλάζω εγώ, ξέρετε, παίρνω πρωτοβουλίες. Σήμερα και αύριο στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου, σε αυτό το πολύ, πολύ, πολύ ωραίο και ζεστό θέατρο. Ζεστό από άποψη ατμόσφαιρας, όχι θερμοκρασίας. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, καλό ταξίδι, κύριε Τζιόβα. Σας ευχαριστώ. Πάρα πολύ. Και εγώ. Καλημέρα. Καλό ταξίδι.